Επιλογές βάσει κομματικών σχέσεων και συναλλαγής με το σκληρό μηχανισμό της κυβέρνησης καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σχολιάζοντας τις αποφάσεις για τοποθετήσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Νομίζω ότι ήταν μια ατυχέστατη επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης. Παρά τις μεγαλοστομίες για αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Το θέμα συνεχίζει να προκαλεί αντιβράσεις, ενώ μετά τον Κωνσταντίνο Πατέρα και ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Θήβας Κωνσταντίνος Τυρινόπουλος έδωσε επίσης την παρέτησή του μετά τις έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, η οποία τον κατηγορούσε ότι δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα που προέβλεπε η προκήρυξη. Ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, και το Υπουργείο Υγείας σίγουρα, ο οποίος ήταν και ο τελικός υπογράφων, επέλεξαν ανθρώπους που το κρίσιμο κριτήριο ήταν η κομματική σχέση, η σχέση ας πούμε ευνοιοκρατίας και συναλλαγής με το σκληρό μηχανισμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. 20 μέρες πάντως μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ ώστε τα νέα πρόσωπα να αναλάβουν υπηρεσία. Την ίδια ώρα, όπως τόνισε ο Ανδρέας Ξανθός, η Νέα Δημοκρατία εξαγγείλει προσλήψεις που έχει θεσμοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς να έχει δρομολογήσει ούτε μία νέα πρόσληψη γιατρού ή άλλου προσωπικού, με 940 θέσεις ειδικευμένων να έχουν παγώσει. Η νέα κυβέρνηση δεν έχει δρομολογήσει ούτε μία νέα πρόσληψη, είτε γιατρού είτε άλλου προσωπικού. Αυτό το οποίο διακινεί αυτή την περίοδο και εξαγγέλει είναι προσλήψεις του 2019 που είχαν κατοχυρωθεί με τον κανόνα 1:1 που προετοίμασε και θεσμοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχει μια πεντάμινη καθυστέρηση, υπάρχουν έτοιμες 940 θέσεις ειδικευμένων γιατρών που τις είχαμε μοιράσει στα νοσοκομεία. Ο Ρεθεμιώτης βουλευτής βρέθηκε στο Ηράκλειο ως ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Οργάνωση Μελών Υγειονομικών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ στο Εργατικό Κέντρο, με τίτλο «Δίκτυο για την καθολική κάλυψη υγείας και την υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης». Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει σαν στόχο αφενός να θέσει τα ζητήματα εκείνα τα οποία κατά την προηγούμενη τετραετία αντιμετωπιστήκανε με έναν τρόπο σχετικά επιτυχή, άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία, και από την άλλη μεριά να θέσουμε εκείνα τα ζητήματα τα οποία είναι ακόμα ανοιχτά και θα πρέπει να σχεδιάσουμε την αντιμετώπιση τους με έναν τρόπο που να εμφορείται από τις ίδιες αρχές και αξίες της πολιτικής που μέχρι τώρα ακολουθήθηκε. Πρώτη σκέψη που μπορεί να έρθει στο μυαλό κάποιου, ας πούμε, ότι μπορώ να ιδιωτικοποιήσω, ξέρω, για παράδειγμα, ένα κομμάτι της υγείας για να αποφέρω κάποια κέρδη, πιστεύω πως αυτό δεν πρόκειται να αποτελέσει φάρμακο σε μια νοσηρή κατάσταση. Και για τον απλό λόγο ότι συνήθως κομμάτια τα οποία χωρούνται στις ιδιώτες είναι και τα πιο κερδοφόρα.